Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά κινητοποιήσεων έχουν μπει εργαζόμενοι στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο αντιδρώντας τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Πανεπιστημίου και πορεία προς τη Βουλή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων έχουν μπει εργαζόμενοι στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο αντιδρώντας τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην Πανεπιστημίου και πορεία προς τη Βουλή. Ζητούν άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθεί υπεύθυνα για τις θέσεις τους στο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Οι εργαζόμενοι θα παλέψουμε με όλα τα μέσα για να αποτρέψουμε το ξεπούλημα της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα και της τρίτης στην Ευρώπη σε κεφαλαιακή επάρκεια. Το σκάνδαλο αυτό δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να το επιτρέψει, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν και στάσεις εργασίας που θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν και εργαζόμενοι της Αγροτικής Τράπεζας που αντιδρούν στη μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς. Ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλλας βρέθηκε σήμερα στο Ναύπλιον, στο πλευρό των απεργών εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Κοδέλλας τόνισε ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για πώληση, αλλά για δώρο στον Σάλλας. Το πώληση δεν είναι ακριβές. Είναι ένα δώρο επιδοτούμενο, μάλιστα στον κύριο Σάλλας και Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό το λέω γιατί, όπως δείτε, τα οικονομικά στοιχεία είναι σκανδαλώδη. Δηλαδή, η Τράπεζα Πειραιώς πήρε για ανακεφαλαιοποίηση περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Που χρεωθήκαμε εμείς, οι Έλληνες πολίτες, έδωσε μόλις 95 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσει, υποτίθεται, την Αγροτική Τράπεζα, ευτελές το τίμημα, και προβλέπονται επίσης να δοθούν πάνω από άλλα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο η κυβέρνηση εγκρυπτό και εν μία νυχτή, 27 Ιουλίου, δηλαδή σε μία μέρα, δρομολόγησε και υλοποίησε. Πέρα όμως από το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου και το τραπεζικό σκάνδαλο, όπου αν θέλετε εδώ είναι μια ολόκληρη ιστορία που ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, όπου δεκάδες δις δίνονται στη μαύρη τρύπα των τραπεζών και το δημόσιο όχι απλά δεν αυξάνει τον έλεγχό του στις τράπεζες, αλλά αντίθετα και αυτές που έχει τις εκχωρεί στους ιδιώτες τραπεζίτες οι οποίοι έχουν χρεοκοπήσει τις τράπεζές τους. Όμως πέρα από αυτό το οικονομικό τραπεζικό, ας πούμε, ζήτημα, είναι το θέμα ότι η Αγροτική Τράπεζα ήταν μια τράπεζα ειδικού σκοπού, που είχε σαν βασική της αρμοδιότητα την αγροτική ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια, η πλήρης παράδοσή της στην Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, την εγκατάλειψη από την κυβέρνηση της προσπάθειας στήριξης του αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα. Σε αυτό, βέβαια, αν προσθέσουμε και το ζήτημα των θυγατρικών εταιριών, για παράδειγμα την Δοδόνη, μια κερδοφόρα επιχείρηση που επίσης θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν, που ήταν η μόνη, αν θέλετε, σπέτο οργάνωση των κτηνοτρόφων που μπορούσε να σπάσει το καρτέλ γάλακτος και να εξασφαλίσει στοιχειοδός κάποιες αξιοπρεπείς μέσα για τους κτηνοτρόφους, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για επιλογές εξαιρετικά επιζήμιες ενάντια στη χώρα, στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τους εργαζόμενους φυσικά της αγροτικής, οι οποίοι θα πάνε σε ένα νέο καθεστώς γαλέρας να εργαστούν για Τράπεζα Πειραιώς. Τέλος, θα ήθελα να βάλω το ζήτημα της αγροτικής γης, που κατά τη γνώμη μου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη η προσπάθεια. Και δεν θα πρέπει να ξαφνιαστούμε αν το επόμενο διάστημα, εάν υλοποιηθεί και περάσει και δεν ματαιωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία εκποίησης αγροτικής τράπεζας, η αγροτική γη βρεθεί στα χέρια των ήχηθων της αγοράς, είτε για να τη χρησιμοποιήσουν για φωτοβολταϊκά, είτε για να προχωρήσουν τα σχέδια για το πρόγραμμα Ήλιος, είτε αν θέλετε και μεγάλες πολυεθνικές να έρθουν στη χώρα μας, να πάρουν χιλιάδες στρέμματα τζάμπα και εκεί να καλλιεργούν διάφορα προϊόντα φθηνά και με τους αγρότες σήμερα να γίνονται εργάτες γης σε αυτές τις πολυεθνικές. Με αυτή την έννοια, το ζήτημα της Αγροτικής Τράπεζας αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι απλά μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι δίνουν ένα δίκαιο και σημαντικό αγώνα, αλλά τους αγρότες, κτηνοτρόφους και συνολικά όλη την κοινωνία. Είναι ένα εθνικό έγκλημα αυτό που διαπράττεται αυτή τη στιγμή. Θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτής της πράξης. Και θα ήθελα και από εδώ και με αφορμή την κάλυψή σας να καλέσω και τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού να πάρουν σαφή θέση αν είναι υπέρ ή κατά της εκποίησης αγροτικής τράπεζας. Σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα έργα που δεν έχουν τελειώσει στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, ο Δήμαρχος ζητά την κατανόηση των κατοίκων, ενώ ενημερώνει ότι ήδη το μικρό απορριμματοφόρο του Δήμου ξεκίνησε την αποκομιδή των σκουπιδιών από την οδό Όθωνος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συγκεκριμένη συνοικία, οι συγκεκριμένοι δρόμοι περνάνε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε αυτή τη συνοικία γίνονται έργα ανάπλασης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί
όταν δήμαρχος ήταν ο κύριος Αναγνωσταράς, έχει δημοπρατηθεί τότε και έχει ξεκινήσει τότε. Ξεκίνησε κάπου το Μάρτιο-Απρίλιο και το ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ακροβατούμε ανάμεσα στις χρήσεις γης, δηλαδή στο ότι υπάρχει και κατοικία αλλά υπάρχουν και επαγγελματικές χρήσεις στην περιοχή. Γι' αυτό και το έργο σταμάτησε για αυτό το διάστημα του καλοκαιριού, ώστε να μην επηρεαστούν αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο οι επαγγελματικές χρήσεις. Είναι λογικό λοιπόν όταν το έργο είναι ημιτελές και είναι ημιτελές ακόμα και σε θέματα δικτύων υποδομής που έχουν να κάνουν με αγωγούς της ΔΕΙΑΝ που περνάνε από την περιοχή, να υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας. Όσο μπορούμε, γιατί με μπαλώματα λειτουργούμε αυτό το καλοκαίρι και αναγνωρίζοντας ότι οι κάτοικοι έχουν πρόβλημα και το πρόβλημα της καθαριότητας είναι ένα από αυτά, προσπαθήσαμε να μειώσουμε λίγο τα θέματα προσβασιμότητας και ήδη ξεκίνησε το μικρό όχημα του Δήμου που συμμετέχει στην αποκομιδή των απορριμμάτων να περνάει για να μαζεύει τα σκουπίδια της περιοχής. Δεν θέλουμε να πούμε ότι θα είναι ένα εύκολο διάστημα. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε είναι ότι η υπομονή που θα κάνουν οι κάτοικοι νομίζω ότι θα είναι κάτι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί η περιοχή αυτή θα είναι ίσως η πιο αναβαθμισμένη περιοχή της πόλης το επόμενο καλοκαίρι που θα έχουν τελειώσει τα έργα. Εμείς ζητάμε την κατανόησή τους. Για οποιοδήποτε παράπονο έχουν, είμαστε εδώ και για οποιοδήποτε πρόβλημα να το λύσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. 25 νέοι σπουδαστές θα εγγραφούν τη νέα χρονιά στο ΙΕΚ Μαγειρικής που θα λειτουργήσει στην ΠΑΣ Άργους. Οι αιτήσεις ξεκινούν και για το θέμα μας ενημερώνει η υπεύθυνος του ΙΕΚ, κύριος Καχρημάνης. Ξεκινούν οι αιτήσεις για νέες εγγραφές για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά 2012-2013. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν εδώ στα νέα κτίρια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων που βρίσκεται στο Άργος από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία, ώστε να μοριοδοτηθούν στην διαδικασία που έχει επιλέξει η σχολή με μια σχετική προκήρυξη για να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους από τον Νοέμβριο του 2012. Τα δικαιολογητικά που μπορούν να καταθέσουν. Τα δικαιολογητικά για την βαθμίδα του ΙΕΚ είναι το απολυτήριο του Λυκείου, το οποίο είναι και ο βαθμός του απολυτήριου του Λυκείου είναι κριτήριο μοριοδότησης και επιπροσθέτως ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία στο επάγγελμα εάν έχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι και κυρίως να αγαπούν και να τους αρέσει το επάγγελμα της μαγειρικής. Πόσα άτομα θα παρακολουθήσουν τη σχολή τη φετινή? Για την φετινή χρονιά εμείς έχουμε προκηρύξει 25 θέσεις. Βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή και η προηγούμενη χρονιά που θα βρίσκεται ως δευτεροετής πλέον τα παιδιά, τα οποία έχουν, αυτή τη στιγμή βρίσκονται και εκπληρώνουν την πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία πολυτελείας και στην Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, όπου και αυτοί επιστρέφοντας τον Νοέμβριο θα είναι οι δευτεροετής, οπότε το δυναμικότητα του ΙΕΚ Μαγειρικής για φέτος περίπου θα είναι στα 50 άτομα. Ξεκίνησε η διάθεση των 76.200 δελτίων κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ για απόδραση 6 ημερών. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών έως τις 31 Μαΐου του 2013, οπότε λήγει και το πρόγραμμα. Ξεκίνησε η διάθεση των 76.200 δελτίων κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ για απόδραση 6 ημερών. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών έως τις 31 Μαΐου του 2013, που λήγει το πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα εξαήμερων διακοπών μπορούν να συμμετέχουν ασφαλισμένοι με τα προστατευόμενα μέλη τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας. Η συνδρομή του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος στη φύλαξη των υποβρυχίων που βρίσκονται σαν ναυπηγείας Καραμαγκά αποφασίστηκε στη σύσκεψη που συμμετείχαν οι υπουργοί κ. Τουρνάρας, Παναγιωτόπουλος, Μουσουρούλης, καθώς επίσης και οι πρόεδροι της ΓΕΣΕΕ και του Σωματείου των Εργαζομένων στην ναυπηγεία Καραμαγκά. Την κυβερνητική σύσκεψη απασχόλησε και η οικονομική κατάσταση των ναυπηγείων Καραμαγκά και των εργαζομένων σε αυτά. Η φύλαξη και η συντήρηση των υποβρυχίων αλλά και η οικονομική κατάσταση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των εργαζομένων σε αυτά ήταν τα ζητήματα που απασχόλησαν την ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής σύσκεψης αποφασίστηκε ότι το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα θα συνδράμουν στη φύλαξη των υποβρυχίων, τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού ύψους 2,3 δις ευρώ.
Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την βούληση και την αποφασιστικότητά τους για την άμεση και διαρκή συντήρηση των υποβρυχίων. Επίσης, εξετάστηκαν οι τρόποι επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων και προτάθηκαν σχετικές λύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί κ. Τουρνάρας, Παναγιωτόπουλος, Βρούτσης, Μουσουρούλης, καθώς επίσης οι πρόεδροι της ΓΕΣΕ και του Σωματείου των Εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Το ΔΠΘ Βόλου παρουσίασε την Πέμπτη το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Άργους τη θεατρική παράσταση Ιδίπου Στήρανος του Σουφοκλή στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Στην κάμερα της DR Τηλεόρασης μίλησαν αποκλειστικά οι πρωταγωνιστές της παράστασης. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σαν ένα μέλος ενός σωματείου που παλεύει για να διασωθούν και να αναδειχθούν τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, το Διάζωμα, με τη δική μου συνεισφορά είμαι παρόν στους σκοπούς του σωματείου. Είμαι παρόν με μια μεγάλη παράσταση, με ένα τεράστιο έργο, τον Ιδίποτα Τύρανο. Είναι στο χέρι σας να διαφυλάξετε τον πολιτισμό σας. Είναι στο χέρι μας να είμαστε λίγο πιο Έλληνες στη σκέψη και όχι στα εθνικά μας όρια και να προσπαθούμε να φυλάξουμε εμείς οι ίδιοι τα αρχαία μας μνημεία. Παρακαλώ, μην μπαίνουμε μέσα με τσιγάρα, μην μπαίνουμε μέσα με popcorn, μην μπαίνουμε μέσα με αναψυκτικά. Οι υπεύθυνοι των χώρων να είναι πολύ πιο συνεπείς. Πιστεύω πως αν όλα αυτά γίνουν θα έχουμε καλύτερο πολιτισμό. Δεν είναι απλά κινηματογράφος, είναι θέατρο. Πρέπει να έχει την ανάλογη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο διαρριγνύεται πολύ συχνά. Η σχέση του θεατή με τον ηθοποιό. Είναι αγαστή αυτή η σχέση, αλλά μερικές φορές χάνεται ο σεβασμός. Και πολλές φορές χάνεται και ο σεβασμός από τον ηθοποιό προς τον θεατή. Όταν βλέπουμε αυτά τα τεράστια έργα, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνεπείς με το ραντεβού μας. Ότι πάμε σε έναν επαγγελματία παραμυθά να μας πει μια υπέροχη ιστορία. Και πρέπει εκεί να έχουμε φροντίσει να υπάρχουν οι συνθήκες για να την πει και να διαφυλάσσουμε τους χώρους μας. Από ό,τι βλέπω έχει προσέλευση. Μοιάζει να έχει μεγάλη προσέλευση. Και είναι ο ιδανικός χώρος, ένα αρχαίο θέατρο, να παίζει μια παράσταση σαν τον Ιδίποτα Τύρανο. Πείτε μας δύο λόγια για το έργο. Το έργο το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολύ καλά. Είναι ο μύθος του Ιδίποτα Τυράννου, του βασιλιά της Θήβας, ο οποίος ψάχνοντας να διαπιστώσει ποιος είναι ο δολοφόνος του προηγούμενου βασιλιά, φτάνει στον εαυτό του. Ο άνθρωπος ο οποίος παντρεύτηκε τη μητέρα του και σκότωσε τον πατέρα του. Αυτός είναι ο μύθος. Ο Ιδίποτας Τύρανος είναι το πρώτο έργο στην παγκόσμια λογοτεχνία με αστυνομική πλοκή. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ ενδιαφέρον σε ένα πρώτο επίπεδο. Έχει μια πλοκή καταπληκτική, όπου ο ήρωας προσπαθεί να ανακαλύψει ένα δολοφόνο και μετά προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος είναι. Αλλά είναι και πολύ βαθύ το περιεχόμενό του και μιλάει για όλες τις πανανθρώπινες αξίες και για την σημασία του να υπομένει κανείς τη ζωή του και τις δυσκολίες της ζωής με αξιοπρέπεια. Ο ρόλος σας στο έργο? Έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει το έργο, έχω πολλούς ρόλους στο έργο. Πριν από 2 χρόνια είχα ερμηνεύσει τον Ιδίποτα Τύρανο τον επώνυμο ρόλο στη σκηνοθεσία του Σπύρου Βαγγελάτου. 2 χρόνια μετά ξανάρχομαι στο ίδιο έργο, επιστρέφω στον τόπο του εγκλήματος με μια σκηνοθεσία που τηρεί τη σύμβαση του Σοφοκλή, της εποχής του Σοφοκλή. Αυτή η σύμβαση τότε ήθελε όλους τους ρόλους να ερμηνεύονται μόνο από 3 υποκριτές και όλους τους τοπιούς της παράστασης, δηλαδή υποκριτές και χορό, να είναι άντρες. Αυτά τα 2 στοιχεία τα έχουμε τηρήσει και εμείς, οπότε είμαστε ένας αμιγός ανδρικός θίασος, με 3 μόνο υποκριτές και 8 άτομα στο χορό. Αυτοί οι 3 υποκριτές μοιράζονται όλους τους ρόλους. Ο Εμίλιος Χιλάκης κάνει τον Ιδίποτα Τύρανο, ο Χρήστος Οφουντζής κάνει τον Κρέοντα, τον Εξάγγελο και τον Κορίνθιο Βοσκό, και εγώ κάνω τον Μάντι Τηρεσία, την Ιωκάστη, τη γυναίκα και όπως θα αποδειχθεί μητέρα του Ιδίποδα, και τον Κορίνθιο Βοσκό. Οπότε έχω πολλούς ρόλους. Από όσο είδαμε εμείς στις παραστάσεις που έχουμε παίξει ανά την Ελλάδα και στην Επίδαυρο, πολύ κοντά δηλαδή εδώ στο Άργος, η παράσταση αυτή λειτουργεί εξαιρετικά καλά στο κοινό της. Και στο κοινό το οποίο είναι λίγο πιο ιδεασμένο, ειδικό κοινό ή κοινό που παρακολουθεί με συνέπεια και μόνιμα αρχαίο δράμα, που εντυπωσιάστηκαν, ή ακόμα και ένα πλατύτερο κοινό που παρακολουθεί λιγότερο θέατρο και λιγότερο αρχαίο δράμα και έρχεται για να δει τον Εμίλιο Χιλάκη ή εμένα ή επειδή το ενδιαφέρει συγκεκριμένη παράσταση. Είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος. Δηλαδή συνήθως σηκώνονται όρθιοι στο τέλος και χειροκροτούν. Νομίζω ότι είμαστε έχουμε την τύχη να παίζουμε σε μια παράσταση που πέτυχε διάνα στο στόχο της. Η παράσταση είναι μια παράσταση καταρχήν ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, του Τσέζαρη Γκραουζίνης.
Το κείμενο είναι ίσως το τελειότερο έργο που έχει γραφτεί ποτέ, από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, δεν το λέω εγώ. Είναι μεγάλη μου χαρά αυτή η συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με τον Κωνσταντίνο και τον Εμίλιο και με όλα τα παιδιά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συγκυρία και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ δυνατή παράσταση. Είναι μια παράσταση που βασίζεται κυρίως στους συμβολισμούς του μινιμαλισμού, όπως τους θέλει ο σκηνοθέτης, αλλά με μια απλότητα και με μια λιτότητα τέτοια ώστε απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Είναι, πιστεύω, κατεξοχήν λαϊκό θέατρο αυτή η παράσταση. Πείτε μας πώς βλέπετε το αρχαίο θέατρο Άργους. Αν έχετε, νομίζω έχετε ξαναέρθει, έχετε ξαναπαίξει. Όχι, δυστυχώς δεν έχω ξαναπαίξει. Είναι ένα υπέροχο θέατρο. Βλέπω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην αποκάλυψή του. Από ό,τι ξέρω ήταν από τα μεγαλύτερα της αρχαίας Ελλάδας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θέσεις είχε, 20.000 θέσεις πόσες είχε. Ήταν πολύ μεγάλο. Μαζί με τις Δωδόνης είναι από τα πιο εντυπωσιακά θέατρα που έχω δει και της Επιδαύρου. Ίσως τα τρία πιο εντυπωσιακά θέατρα που έχω δει. Σήμερα το φως μου κοροϊδεύεις. Αύριο όλοι θα κοροϊδεύουν το σκοτάδι σου. Εσένα ζώνει το σκοτάδι. Δεν είσαι άξιος να βλάψεις τον άντρα που ορθώνεται στο φως. Θα πέσεις από το φως, μα όχι από μένα. Αυτό το έχει αναλάβει ο Απόλλων. Οι σοφιστίες σου του κρέονται οι δικές σου. Τη συμφορά σου τη λένε η δίποδα, όχι κρέοντα. Πλούτε και εξουσία τέχνη των τεχνών η πιο υψηλή. Ο φθόνος ο Παμφάγος παραμονεύει τη ζηλευτή ζωή σας. Τον θρόνο αυτόν μου τον χάρισε ο λαός, δεν τον ζήτησα. Και τώρα ο Κρέον, ο πιστός μου φίλος που με στήριξε, με υπονομεύει ύπουλα, μου στέλνει μάγο, αγύρτη, δόλιο μηχανοράφο, μάντι, που ούτε βλέπει ούτε προβλέπει και σε ένα μόνο πράγμα ξέρει να αποβλέπει, το κέρδος. Για πες μου, πότε απόδειξες γνήσια τη μαντία σου? Θάνατο τραγούδουσε η σφίγγα, μίλησες τότε να γλιτώσεις τους Θηβαίους. Ένιγμα απάνθρωπο έπρεπε να λύσει όχι ο πρώτος τυχόν περαστικός, αλλά θεόδοτη μαντία. Κι ούτε από τα όρνια σου έφερες απάντηση, ούτε από θεϊκούς χρησμούς, και ήρθα εγώ, που τίποτα δεν ήξερα. Εγώ, ο ανίδεος Ιδίπους, και εγώ την αποστόμωσα για πάντα. Μίλησε η σκέψη μου, όχι η χρησμή σου. Και τώρα ζητάς να με εξορίσεις για να σταθείς δίπλα στου Κρέοντα το θρόνο πρώτος και καλύτερος. Θρηνώντας, εσύ και ο συνεργός σου θα πάρετε την κατάρα μας να φύγετε. Κι αν δεν σε προστατεύαν τα γεράματα, ο ίδιος θα πάθαινες αυτά που μου ετοιμάζεις. Αν και είσαι βασιλιάς, θα αντιμιλήσω ίσα κι όμοια. Τόση εξουσία την ορίζω. Δεν είμαι δούλος σου. Είμαι του Φίβου σκλάβος. Κι ούτε έχω ανάγκη την εξουσία του Κρέοντα. Άκου λοιπόν, σύ που σαρκάζεις τον αόματο. Βλέπεις το φως, μα το κακό σου φως δεν βλέπει. Τα βάσανα ξεκινούν και πάλι για τους αθλητές της ομάδας handball του Διομήδη και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανεργιακού, αφού την Κυριακή ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την Κυριακή ξεκινούν τα βάσανα τόσο για την ομάδα handball του Διομήδη όσο και για την ομάδα ποδοσφαίρου του Πανεργιακού, αφού συγχρόνως την ίδια μέρα ξεκινάει και για τις δύο ομάδες η προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέα πρόσωπα και υψηλούς στόχους, ιδιαίτερα βέβαια ο Διομήδης που βρίσκεται σε μεγάλη κατηγορία, και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν κατά την περίοδο της προετοιμασίας
να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να ανταπεσέλθουν στις υποχρεώσεις. Στο Διομήδη, βέβαια, παραμένει προπονητής ο Δημήτρης ο Δημητρούλιας, νέα πρόσωπα στην ομάδα. Αγωνιστικά ξεκινάει πρώτη της υποχρεώσης στις αρχές του Σεπτέμβρη με το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ και στη συνέχεια ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας του Χάντμπολ που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή. Για έναν αθλητή, βέβαια, το να ξεκινάει η προετοιμασία έχει μία αίσθηση ότι έρχονται μέρες κόπωσης, αλλά απ' την άλλη, ο κάθε αθλητής, όπως και εγώ που πέρασα από αυτό το στάδιο, ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς μια καλή προετοιμασία δεν θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός και σίγουρα σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, νομίζω ότι οι αθλητές σε ένα μεγάλο βαθμό απολαμβάνουν αυτή τη διαδικασία. Η καινούργια χρονιά ήρθε, η παλιά πέρασε, ήταν μια σπουδαία χρονιά για μας, η σπουδαιότερη, αλλά και για το ελληνικό χάντμπολ σε επίπεδο συλλόγων. Αλλά φέτος θέλω και θέλω να περάσω και στην ομάδα την ψυχολογία και τη φιλοσοφία ότι ξεκινάμε κάτι καινούργιο, με καινούργια προοπτική και σίγουρα έχουμε ένα πολύ καλό υλικό για να το καταφέρουμε. Θα ξεκινήσουμε πολύ δυνατά, με δύο ντέρμπι πολύ σημαντικά με την ΑΕΚ σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ και σίγουρα αυτό μας γεμίζει και ενέργεια προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για αυτούς τους αγώνες. Έχω τη χαρά φέτος να έχω δύο νέα πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Με τον Γιώργο, τον Μαστορογιάννη, έχουμε κάνει και συμπαίκτες κάποτε, το 98 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τα διαπιστευτήριά του τα ξέρουν όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι το βασικό πλεινέγγυο της εθνικής ομάδας. Είναι ένας παίκτης πολύ σχηδής και πολύ μεγάλης αξίας. Και νομίζω ότι στον τρόπο που παίζουμε και στο σύνολό μας, και σαν χαρακτήρας αλλά και σαν αθλητής, ταιριάζει απόλυτα. Ουσιαστικά τα ίδια έχω να πω και για τον Κώστα τον Δελγιάννη, ένα παιδί από τη Βέρεια. Το γνωρίζω από τα πρώτα του βήματα. Είναι αριστερόχειρας, παίζει στην ίδια θέση που έπαιζα κι εγώ. Επίσης παίκτης μεγάλης αξίας και χαρακτήρας που δένει απόλυτα στην ομάδα. Πριν περάσουμε στα δύο παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Η θέση του ξένου θα καλυφθεί, η δεύτερη δηλαδή, ή θα, με το ρόστερ αυτό θα συνεχίσει η ομάδα? Θέλεις να βγάλουμε είδηση? Βρισκόμαστε σε σκέψη και σε αναζήτηση κάποιου ξένου παίκτη. Εφόσον μας προκύψει κάποια καλή και ουσιαστική μεταγραφή, θα γίνει. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία με αυτό το ρόστερ, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη μια παρουσία ξένου. Από το Δούκα, εδώ στο Άργος, η επιλογή σου να έρθεις στο Διομήδη? Η επιλογή μου είναι ότι ήθελα να συνεχίσω να κάνω πρωταθλητισμό σε μια ομάδα που προσφέρει όλες τις συνθήκες για πρωταθλητισμό και έχει και προπονητή έναν παλιό γνώριμο. Προέρχομαι από επαρχιακή ομάδα και από επαρχιακή πόλη, οπότε από τον Αρχέλο, από την Κατερίνη. Ναι. Οπότε μετά από 11 χρόνια στην Αθήνα που ζω, νομίζω... Η επαρχία σου πάει καλύτερα. Νομίζω θέλω να το ξαναδοκιμάσω στην επαρχία. Λοιπόν, από το Φίλιππο της Βέρειας, μια ομάδα ιστορική για το χάρτο και με πολλές επιτυχίες. Τη σειρά βέβαια του φίλου που την πήραμε στο Άργος και καλύτερα νομίζω. Έτσι, λοιπόν, σε έχουμε λίγο από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία. Καταρχήν θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που επιλέξανε και κυρίως το Μίμη, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια επικοινωνία πάρα πολύ καλή. Ο λόγος που ήρθα στο Διομήδη είναι καθαρά, όπως είπε και ο Γιώργος, θέλω να κάνουμε πρωταθλητισμό. Αυτή τη στιγμή το προσφέρει με πολύ καλές συνθήκες η ομάδα. Στόχος μας είναι για φέτος τα καλύτερα. Εγώ αυτό που υπόσχομαι είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά κάθε παιχνίδι και κάθε μέρα που έρχεται. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα, την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής? Το φετινό πρωτάθλημα το βλέπω πάρα πολύ ανταγωνιστικό, είναι πολύ καλό. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε τις επιτυχίες που πρέπει και καλή τύχη αυτό.
Από την άλλη πλευρά ο Παναργιακός με νέο προπονητή τον Γιάννη το Δουβίκα, με πολλά ντόπια παιδιά εδώ από την περιοχή, με νέα άτομα που πλαισίωσαν τους παλιούς στην διοίκηση, θα προσπαθήσει να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση στην τέταρτη εθνική κατηγορία και γιατί όχι να προσπαθήσει να επανέλθει και πάλι στις εθνικές κατηγορίες όπου αρμόζουν στο όνομα της ιστορίας και του ονόματος που έχει ο Παναργιακός. Οι δύο λύκοι, αφού λύκοι, ο λύκος είναι το έλλειμμα και των δύο ομάδων, ξεκινούν λοιπόν την προετοιμασία τους την Κυριακή και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους που έχουν βάλει. Ο καθηγητής! Βγάλτε όλοι ένα κενό δελτίο. Πρόχειρο διαγώνισμα. Έχεις διαβάσει τίποτα? Δεν έχω ανοίξει ούτε εφημερίδα. Οχ. 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 Γράφε, γράφε. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Παίξε αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και μπέισμπολ όλο το καλοκαίρι. Πάμε Στοίχημα από τον ΟΠΑΠ. Οι Κυριάκος Κιανός και Σάκης Αρσενίου θα βρίσκονται απόψε στο Night Club W που βρίσκεται στην παραλιακή Ναυπλίου Νέα Σκίου και υπόσχονται ότι θα ξεσηκώσουν την νεολαία και όχι μόνο με τα τραγούδια τους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο. Και Χρήστο, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε. Μάλιστα. Είχαμε μία Παρασκευή του Τζαλίκη, άλλη μία Παρασκευή του Σταβέντο. Δύο πολύ επιτυχημένες Παρασκευές. Και τώρα έχουμε μία πολύ δυνατή Παρασκευή, η οποία θα έχουμε καλεσμένους. Θα μας ξεσηκώσουν, θα μας αναστατώσουν τον Κιανό και τον Αρσενίου. Για όσους δεν τους ξέρουν, είναι ένα δίδυμο φωτιά. Πολύ πετυχημένοι στην Αθήνα, σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί της Αθήνας, το οποίο δούλευε σχεδόν κάθε μέρα και το κέφι είναι απίστευτο. Και ευελπιστούμε, είμαστε σίγουροι δηλαδή, ότι θα έχουμε ακριβώς το ίδιο κέφι και καλύτερο στο μαγαζί μας. Ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει όλη τα χέρια πάνω και το ρόδο χτυπημένος? Εγώ πάντως νομίζω θα ξέρω κανείς, σίγουρα. Κι εγώ. Οπότε αύριο θα το χορέψουμε μαζί, Χρήστο. Θα το χορέψουμε σίγουρα. Και ελπίζουμε και με πολύ πολύ κόσμο από εσάς. Και Χρήστο μου, έχω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως, να μου κάνεις. Έχουμε μετρήσει 3 event καταπληκτικά. Πετυχημένα πολύ, νομίζω. Πάρα πολύ. Ήταν sold out το μαγαζί, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ήταν sold out το μαγαζί. Εντελώς όμως. Ήμουνα και εγώ εδώ, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ωραία. Θέλω να μου πεις τι μας εμφυλάσσετε μέχρι τέλος Αυγούστου. Α, έχουμε πολύ δυνατές εκπλήξεις, αλλά δεν μπορώ να σας πω ονόματα αυτή τη στιγμή γιατί. Δεν μπορώ να σας το πω. Θέλω να το κρατήσω για έκπληξη. Πρέπει να είναι έκπληξη Παρασκευή. Είδες στο W Night Club. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το πω, αλλά σίγουρα έχω πολύ δυνατές εκπλήξεις. Τέλεια. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα καταγράφουμε. Το καλό που σας θέλω. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή διασκέδαση. Καλά. Σας περιμένουμε.